Όσοι έχουμε παιδιά συνειδητοποιούμε ότι τα προβλήματα των παιδιών μας είναι και δικά μας προβλήματα. Όταν εκείνα δυσκολεύονται, ταλαιπωρούνται, βασανίζονται, αρρωσταίνουν, αντιμετωπίζουν δυσκολίες, αισθανόμαστε και συνειδητοποιούμε ότι τα προβλήματά τους μας αγγίζουν τόσο πολύ που θα μπορούσαμε να πούμε ότι πολλαπλασιάζονται μέσα μας. Έτσι, ακόμη και αν υποθέσουμε ότι το παιδί μας βιώνει ένα πρόβλημα βαρύτητας 5 βαθμών, αυτό μέσα στο δικό μας ψυχισμό έχει μία βαρύτητα 7, 8 ή 9 βαθμών. Το πρόβλημα του παιδιού μας είναι και δικό μας πρόβλημα, αλλά πολλαπλασιάζεται μέσα μας, ως προς την έντασή του. Και οπωσδήποτε, εφόσον νιώθουμε άσχημα και πάσχουμε, με έναν αυτόματο τρόπο αισθανόμαστε την επιθυμία και την ανάγκη να κάνουμε κάτι ώστε να βοηθήσουμε το παιδί μας να νιώθει καλύτερα και κατά συνέπεια με έμεσο τρόπο να βοηθήσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό να νιώθει καλύτερα. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε πολλές φορές οι γονείς γινόμαστε υπερπροστατευτικοί, διότι προσπαθούμε να προστατέψουμε τα παιδιά μας από προβλήματα και παγίδες, διότι έχουμε μαζί τους μια τέτοια σχέση συνεξάρτησης, ώστε η οδύνη του παιδιού μας να είναι πολλαπλάσια δική μας οδύνη. Βέβαια, εύκολα καταλαβαίνουμε ότι το να είμαστε υπερπροστατευτικοί δεν είναι γόνιμο και ωφέλιμο και δεν παράγει τα αποτελέσματα που θα θέλαμε. Εάν δηλαδή προσπαθήσουμε να προστατέψουμε το παιδί μας από τις παγίδες, τότε το παιδί αισθάνεται ότι παρεμβαίνουμε στον δικό του προσωπικό υπαρξιακό χώρο και νιώθει πως του περιορίζουμε την ελευθερία του. Κατά συνέπεια, όσο περισσότερο σωστικά παρεμβατικοί γινόμαστε, τόσο περισσότερο αποθούμε από κοντά μας το παιδί, διότι αισθάνεται ότι παρενοχλείται από την δική μας προστατευτική παρέμβαση. Κατά κάποιον τρόπο, σύμφωνα με το σκεπτικό αυτό, βρισκόμαστε σε ένα αδιέξοδο. Δηλαδή, εάν βοηθήσουμε το παιδί με τις συμβουλές μας να γλιτώσει από παγίδες και προβλήματα, διακινδυνεύουμε να απομακρυνθεί το παιδί από κοντά μας, διότι αισθάνεται πως το καταπιέζουμε, πως του στερούμε την ελευθερία. Εάν, παρά το γεγονός ότι γνωρίζουμε ότι το παιδί μας κάνει κάποιες λανθασμένες επιλογές, οι οποίες θα το μπλέξουν και θα το ρίξουν στην οδύνη, εάν τότε, κρατώντας την ψυχραιμία μας, αποφύγουμε τις παρεμβατικές συμπεριφορές και επιτρέψουμε στο παιδί μας να λειτουργήσει ελεύθερα, τότε διακινδυνεύουμε όχι να απομακρυνθεί το παιδί από κοντά μας, αλλά να ταλαιπωρηθεί και να βασανιστεί, γεγονός το οποίο θα έχει αρνητικό αντίκτυπο επάνω μας. Οπότε, εάν παρέμβουμε δυναμικά, απομακρύνουμε το παιδί από κοντά μας και προσβάλλουμε την ποιότητα της σχέσης μας μαζί του και εάν επιδείξουμε ψυχραιμία και νυφαλιότητα και κρατήσουμε ευγενικές αποστάσεις, αισθανόμαστε πως αυξάνονται οι πιθανότητες το παιδί να κάνει το λάθος και να υποπέσει σε παγίδες και προβλήματα τα οποία θα παράγουν οδύνη. Σύμφωνα με τη δική μου προσωπική αντίληψη, είναι προτιμότερο να κρατήσουμε ευγενικές αποστάσεις παρά να είμαστε παρεμβατικοί. Διότι, εάν επιτρέψουμε στο παιδί μας να λειτουργεί ελεύθερα και ας κάνει και λάθη, τότε κερδίζουμε την ποιότητα της διαπροσωπικής μας σχέσης, ενώ εάν παρέμβουμε δυναμικά, αφενός το παιδί θα νιώσει ότι καταπιέζεται και θα απομακρυνθεί γεωγραφικά ή ψυχολογικά από κοντά μας και αφετέρου δεν πρόκειται να μας ακούσει. Ιδιαίτερα από την εφηβεία και μετά, φαίνεται πως το παιδί θα κάνει αυτό που θέλει να κάνει ανεξάρτητα από τις δικές μας παρεμβάσεις και τις δικές μας απόψεις. Διότι σχεδόν το χαίρεται και το απολαμβάνει το να διαφοροποιείται και να αποστασιοποιείται από εμάς. Διότι με αυτόν τον τρόπο
οικοδομεί την αυτονομία του. Αισθάνεται πως οριμάζει και ανεξαρτοποιείται. Εάν λοιπόν επιμένουμε να του περάσουμε τις δικές μας απόψεις και με έναν τρόπο συμβουλευτικό το καταπιέζουμε, αυξάνονται οι πιθανότητες να κάνει το αντίθετο από αυτό που του προτείνουμε, ενώ όπως υπογραμμίσαμε παράλληλα απομακρύνεται ψυχικά από εμάς και ίσως προετοιμάζεται μέσα του για να απομακρυνθεί και γεωγραφικά από αυτούς τους ενοχλητικούς παρεμβατικούς γονείς, οι οποίοι δεν σέβονται την ελευθερία του και δεν αναγνωρίζουν ότι το παιδί έχει πλέον τη δυνατότητα να κάνει τις σωστές γι' αυτό ελεύθερες επιλογές. Γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικό να κρατάμε ευγενικές αποστάσεις και αντί να το συμβουλεύουμε να σεβόμαστε την ευθύνη που αναλαμβάνει με τις ελεύθερες επιλογές του. Ακόμη κι αν εμείς έχουμε την εσωτερική βεβαιότητα ότι οι επιλογές που κάνει είναι λανθασμένες και θα τις πληρώσει ακριβά. Διότι άλλωστε αυτό είναι δικαίωμά του. Και όπως και εμείς κάναμε άπειρα σφάλματα και τα πληρώσαμε κατά τη διάρκεια της προσωπικής μας πορείας προς την ορίμανση, έτσι θα κάνει και το παιδί μας. Έτσι θα κάνει ο έφηβος και ο νέος μας. Θα κάνει λάθη, θα κάνει σφάλματα, θα πληγωθεί και θα πονέσει και μέσα από αυτά θα μάθει και θα οριμάσει. Εμείς, όπως προαναφέραμε, θα θέλαμε να μην πονέσει το παιδί μας, να βαδίζει ένα δρόμο ισορροπίας και ευδαιμονίας, ώστε αυτό βέβαια να έχει και άμεση θετική αντανάκλαση στη δική μας ζωή, ώστε να νιώθουμε και εμείς ισορροπία και ευδαιμονία. Αλλά δυστυχώς, παρότι θα το θέλαμε, δεν είναι εφικτό. Καλούμαστε από την ίδια τη ζωή, από την ίδια την πραγματικότητα, να σεβαστούμε την ελευθερία των επιλογών του, να υποκληθούμε απέναντι σε αυτή την ελευθερία και να του επιτρέψουμε να κάνει τα σφάλματα τα οποία θα τον πληγώσουν, θα τον συντρίψουν, θα τον ματαιώσουν, θα τον απογοητεύσουν και ίσως τον διαλύσουν. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλη επιλογή, διότι εφόσον είναι δεδομένο πως αν το πιέσουμε να κάνει το σωστό, το παιδί θα κάνει το λάθος και θα απομακρυνθεί από εμάς, τότε η μόνη θετική δυνατότητα που διαθέτουμε είναι ο σεβασμός της ελευθερίας του. Και όπως είπαμε, είναι περιττό και μάταιο να αναφέρουμε στο παιδί πως δεν δεχόμαστε να κάνει τα ίδια λάθη τα οποία πλήγωσαν τις δικές μας ισορροπίες, μας έφεραν σε πολύ δύσκολη θέση και μας οδήγησαν σε έναν τρόπο ζωής ο οποίος απέχει πολύ από τις προσδοκίες που είχαμε όταν ήμασταν παιδιά ή όταν ήμασταν νέοι. Δεν θέλουμε το παιδί να κάνει τα ίδια σφάλματα που κάναμε κι εμείς, αλλά δυστυχώς θα κάνει τα ίδια λάθη και σε κάποιες περιπτώσεις θα κάνει λιγότερα και σε κάποιες άλλες θα κάνει περισσότερα. Άλλοτε θα κάνει τα ίδια λάθη τα δικά μας και άλλοτε θα κάνει διαφορετικά. Ως γονείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να βοηθήσουμε τα παιδιά μας με δυναμικές παρεμβάσεις. Μπορούμε να τα βοηθήσουμε στην εφηβεία ή στην νεανική τους ηλικία εάν τους προσφέρουμε ένα πλαίσιο ασφάλειας το οποίο τους επιτρέπει να διαβιώνουν αξιοπρεπώς. Αυτό σημαίνει ότι εάν μπορούμε, επιτρέπεται να τους παράσχουμε χώρο διαμονής, να πληρώσουμε τους λογαριασμούς ρεύματος και τηλεφωνίας, να τους δώσουμε χαρτζιλίκι, ίσως να τους δώσουμε τροφή και ίσως, αν χρειάζεται και εφόσον μένουν κοντά μας, μπορούμε να τους βοηθήσουμε και στην καθαριότητα του σπιτιού, του ρουχισμού κλπ. Οπότε αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να είμαστε ευγενικά αποστασιοποιημένοι υποστηρικτές. Υποστηρίζουμε το παιδί στα αναγκαία και αυτονόητα, ώστε παρά το γεγονός ότι θα κάνει λάθη, να μπορεί να διαβιώνει σε ένα ασφαλές πλαίσιο. Γι' αυτό είπαμε.
το να του δώσεις σπίτι, να του πληρώσεις λογαριασμούς, να του δώσεις χαρτζιλίκι, είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν θα το κάνει κανείς άλλος για το παιδί. Μόνο εμείς ως γονείς μπορούμε να του προσφέρουμε όλα τα απαραίτητα για μια αξιοπρεπή διαβίωση. Όλοι οι άλλοι αδιαφορούν. Κάτι ζητούν από το παιδί. Ο γονιός προορίζεται να φτάσει στο ύψος από το οποίο δεν ζητά ανταπόδοση, αντάλλαγμα. Δίνει χωρίς να θέλει να πάρει κάτι. Έτσι λοιπόν του προσφέρουμε αυτό το απόλυτα σημαντικό πλαίσιο ασφαλούς διαβίωσης και μετά παρατηρούμε εξ αποστάσεως τον τρόπο ζωής του παιδιού, τις επιτυχίες και τις αποτυχίες του, τις διαπροσωπικές του σχέσεις οι οποίες παράγουν χαρά ή πόνο και θλίψη, την πρόοδο που μπορεί να έχει στον επαγγελματικό τομέα ή στις σπουδές, αλλά και τις αποτυχίες του και μένουμε απλοί θεατές. Δεν παρεμβαίνουμε, δεν συμβουλεύουμε, δεν λέμε το σωστό, δεν απαλλάσσουμε το παιδί από την οδύνη, δεν προσπαθούμε με το ζόρι να του λύσουμε τα προβλήματα, να το απαλλάξουμε από τις παγίδες και δεν το βοηθάμε να ζήσει με τον τρόπο που εμείς θα θέλαμε να ζει. Άλλωστε το παιδί έζησε πολλά χρόνια κοντά μας, από τη γέννησή του, την πρώτη παιδική ηλικία, στο σχολείο, στο γυμνάσιο, στο λύκειο και έμαθε πάρα πολλά από εμάς και αυτά είναι όχι βέβαια οι συμβουλές και οι παρενέσεις που ίσως δώσαμε στο παιδί, αλλά οι συμπεριφορές μας μέσα στο σπίτι, ο τρόπος που επικοινωνούσαμε με τον σύζυγο ή την σύζυγο, η ψυχραιμία που δείξαμε και η ισορροπία απέναντι στις δυσκολίες, η χαρά που βιώσαμε και εκπέμψαμε μέσα στο σπίτι, η λύπη και η θλίψη, όλα αυτά τα έζησε το παιδί. Πήρε άπειρες επιρροές από εμάς, τις περισσότερες από αυτές τις αφομοίωσε με έναν υποσυνείδητο τρόπο χωρίς να το καταλαβαίνει, αφού ούτε εμείς οι ίδιοι καταλαβαίναμε ότι του μεταφέραμε μηνύματα τα οποία διέφευγαν από τον έλεγχό μας. Παιδαγωγήσαμε λοιπόν το παιδί από τη γέννησή του μέχρι τα 16, 17, 18 του χρόνια. Φτάνει αρκετά, ασκήσαμε υπερβολική επιρροή πάνω του χωρίς να το συνειδητοποιούμε και χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Τώρα καλούμαστε να γίνουμε ευγενικοί αποστασιοποιημένοι θεατές. Βλέπουμε, καταλαβαίνουμε, συνειδητοποιούμε και ως απάντηση αποδεχόμαστε, σεβόμαστε, υποκλινόμαστε σε αυτό που το παιδί είναι και σε αυτό που το παιδί ζει. Στον τρόπο που σχετίζεται, στον τρόπο που δημιουργεί, στον τρόπο που αντιλαμβάνεται και ερμηνεύει την κοινωνική πραγματικότητα, στις απόψεις, στις ιδέες του, σε όλα υποκλινόμαστε με μια ευγενική απόσταση. Αναγκαστικά, εφόσον το παιδί είναι απείρως σημαντικό για εμάς, το παρακολουθούμε, αλλά όπως είπαμε, από απόσταση, με ευγενικό τρόπο, χωρίς να αισθάνεται το παιδί ότι είναι αντικείμενο της δικής μας παρατήρησης. Καλούμαστε να αποστασιοποιηθούμε, καλούμαστε να απομακρυνθούμε και θα χρειαστεί να καλλιεργήσουμε αυτή τη δυνατότητά μας ώστε να μπορέσουμε να κρατηθούμε μακριά από το παιδί και να βλέπουμε, όπως είπαμε τόσες φορές, ως απλοί θεατές την πορεία του. Όπως πάντα και σε αυτή την ηχογράφηση, εύχομαι να μπορέσουμε να το πετύχουμε, να μπορέσουμε να το ζήσουμε, εάν αυτό είναι δυνατόν σε εμάς. Εάν δεν μπορούμε, θα γίνουμε οι παραπονούμενοι, γκρινιάριδες, καταπιεστικοί σύμβουλοι, οι οποίοι θα εξουθενώνουν το παιδί και βέβαια, αποτέλεσμα αυτής της συμπεριφοράς μας θα είναι το παιδί να απομακρύνεται από εμάς. Αν μπορούμε λοιπόν, απομακρυνόμαστε από το παιδί ώστε να του επιτρέψουμε να μας πλησιάσει. Μακάρι να μπορέσουμε να το ζήσουμε.